Πολύ σημαντικές αποκαλύψεις έκανε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Κύπρος δεν αντέχει άλλους μετανάστες και ότι βρίσκεται κυριολεκτικά στο όριο με την κατάσταση αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο R&D. Συγκεκριμένα σε σημεία της συνέντευξής του ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε: «Πρέπει εδώ να χρησιμοποιήσω τα πιο ξεκάθαρα λόγια. Φτάνει. Δεν είμαστε σε θέση να δεχθούμε άλλους Σύρους πρόσφυγες. Είμαστε στο όριο και δεν μπορούμε να διαχειριστούμε άλλο αυτή τη ροή προσφύγων. Γι' αυτό ζήτησα τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφάσισα να αναστείλω την εξέταση νέων αιτήσεων ασύλου. Για εμάς είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Δεν είμαστε πλέον σε θέση να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Αυτή τη στιγμή το 7% του πληθυσμού μας είναι μετανάστες. Τα σκάφη που φτάνουν συνεχώς με μετανάστες μας προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Συνεργαζόμαστε μεν σε διμερές επίπεδο με τον Λίβανο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να συζητήσουμε και το γεγονός ότι κάποιες περιοχές Συρίας είναι σήμερα εκ των πραγμάτων ασφαλείς. Ζητάμε ρητά συγκεκριμένες περιοχές Συρίας να χαρακτηριστούν ασφαλείς», είπε σε σημεία της συνέντευξής του ο Κύπριος Πρόεδρος. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αφού έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και το μεταναστευτικό, τόνισε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση βρίσκεται σε συνομιλίες με Αίγυπτο, Ινδία και Λίβανο, προκειμένου να συνάψει συμφωνίες για την υποδοχή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από τις συγκεκριμένες χώρες. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για κάθε νέα εξέλιξη στο site μας nemeshd.gr.